θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος. Αυτή η γαρίζα τύπος δίνει μίστε ημάς, ότι ούκ υπεκτήσιμεν εν ημίν, ουδέ δωρεάν άρτον εφάμεν, στον πάτος προς τον απελένα τα δικαία, εμβάζτε εις εν τον ποιό, όντες συλλαβέστε αυτής, και ήλθαν και έπτυσαν αυτά, αμφότερα τα πλοιαίωστε, βυθίζεστε αυτά. Ειδών δε Σίμων Πέτρος προσέπεσε της γόνασης του Ιησού λέγον, έξελθε απ' εμού, ότι ανήρωσον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύς, και δώσον φυλάτων διά του σταυρού σου πολίτευμα, αλλούς, νουσόν δωρεών ημών. Είναι να μπούμε στα play-off εξ αρχής είναι καθαρή η στόχη μας και από εκεί και πέρα ότι μεγαλύτερο μπορεί να έρθει και καλύτερη θέση θα τη διεκδικήσουμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Κάθε χρόνο γίνεται οργανωμένη προσπάθεια και κάθε χρόνο μπαίνει και ένα λιθαράκι παραπάνω για να γίνει ακόμα πιο οργανωμένο όλο το σύνολο. Έχουμε τις καλύτερες δυνατές μεταγραφές φέτος στο πρωτάθλημα και το μόνο που μας μένει να δουλέψουμε στο γήπεδο, να δεθούμε μεταξύ μας και να βγει το αποτέλεσμα που θέλουμε. Για το κλίμα της ομάδας περισσότερες με ρώτησαν και. Εντάξει, δεν μπορούσα να σου πω κάτι άλλο. Το προφανές ότι είμαστε πολύ οικογενειακά εδώ πέρα και το διαπιστώσουν και ήδη στην πορεία. I am very happy that I am in this team this year. Yes, we have a big στόχο, όπως είπατε, that we want to go in A1 category. Yes, it's a big target, but I think with our fans, with our job of the girls, our presidents and another guys, staffs from the team, I think we can reach this goal. It's bringing legal pressure to us, but anyway, I think we are enough good players to do this, and with a together team, like one to be, to reach this target. I'm sure in that. In this category, they have very good teams. Like I understood, they have good transfers in another teams, especially in Athens. I came in this, let's say, down level category, but for me it wasn't be so big deal. For me it was important the job that they are doing president and other staff of the team, and which kind of target they have it. So this make me enthusiastic, and I understood that with this target they must do a good job. They must bring good players. When they bring good players, in the same time I understood that they are really in the way to the reach the target, so I decided to come. Με τον ίδιο στόχο, ναι, καλά φαντάζεστε. Και εγώ δεν θα έκανα το βήμα εδώ πέρα να ερχόμουν αν η ομάδα δεν ήταν σοβαρή και αν δεν έβαζε και εκείνη ένα στόχο. Είναι άνθρωποι που τώρα τους γνωρίζω και με κερδίσανε με τον τρόπο και που μου μιλήσανε και που βλέπω ότι τα τελευταία χρόνια κινούνται στο χώρο. Μου άρεσε πάρα πολύ η αγάπη τους που έχουν και εκείνοι για το βόλεϊ και με κέρδισε πολύ και στο να έρθω. Ο κόσμος, η ατμόσφαιρα που είχε το γήπεδο, δεν την περίμενα, γιατί σε λίγες επαρχιακές ομάδες και γενικότερα σε πολύ λίγες ομάδες του βόλεϊ μαζεύεται τόσο πολύς κόσμος. Και είναι πολύ όμορφο να βλέπεις καινούργια παιδάκια, γονείς, να υποστηρίζουν την ομάδα της πόλης τους. Οι προσδοκίες πρέπει να είναι πάντα υψηλές για κάθε αθλητή και για κάθε ομάδα και βλέπω ότι γενικά υπάρχει ένα ωραίο κλίμα σε αυτή την ομάδα και όλοι έχουμε έναν κοινό υψηλό στόχο και μακάρι να το πετύχουμε. Θα δουλέψουμε σκληρά γι' αυτό. Μου άρεσε ο τρόπος που με προσέγγισαν καταρχάς και ο τρόπος που δουλεύει η ομάδα τα τελευταία χρόνια και που όλο ανεβαίνει. Και είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα να έχει μια σταθερά ανωδική πορεία. Αυτό το πράγμα με κέρδισε. Για μένα όλα τα παιχνίδια είναι ένα ντέρμπι, όλα τα παιχνίδια είναι ένας αγώνας που πρέπει να κερδίσεις και πρέπει να είσαι σοβαρός. Τώρα το ποια είναι η ομάδα και πόσο δυνατή είναι, εννοείται ότι θα υπάρξουν οι δυνατές ομάδες, θα υπάρξουν τα ντέρμπι τα οποία θα πρέπει να παλέψουμε, αλλά σε κάθε αγώνα πρέπει να είμαστε σοβαροί και να παλεύουμε. Δεν ξεχωρίζω κάποια ομάδα ως προς αυτό. Η στόχη είναι υψηλή και από την ομάδα και από τις παίκτες. Θέλουμε να φτάσουμε ψηλά, να καταφέρουμε το στόχο. Ελπίζουμε να το πετύχουμε. Είναι θετικές, είναι μια πολύ ενωμένη ομάδα, μια πολύ οργανωμένη ομάδα. Μ' αρέσει και θα δείξει. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Είχα την τύχη πέρυσι να φιλοξενηθώ στον ΑΟΛ λόγω του ότι η δουλειά μου ήταν στη Λαμία, οπότε με φιλοξένησαν από πέρσι και από την πρώτη στιγμή μου έδειξαν ότι είναι ένας σύλλογος πολύ οργανωμένος,
που δουλεύει πάρα πολύ σκληρά. Και φέτος ήθελα και εγώ να είμαι μέλος αυτής της προσπάθειας που κάνει όλη για την άνοδο στην Α1 κατηγορία. Ναι, σαφώς. Θα αγωνιστούμε όλοι σκληρά για τους στόχους της ομάδας, όλοι μαζί, μια γροθιά. Ναι, είναι μια πολύ δύσκολη έδρα για τις υπόλοιπες ομάδες. Έχει πολύ δυνατούς φιλάθλους. Είναι ένα μεγάλο γήπεδο. Η ομάδα δουλεύει πολύ σκληρά εκεί μέσα. Είναι μια πάρα πολύ δυνατή έδρα. Με μια τρομερή ατμόσφαιρα. Πρώτα απ' όλα, να σας ευχαριστήσω και εγώ από τη μεριά μου που βρίσκεστε εδώ. Εύχομαι να έχουμε όλη η υγεία, να είμαστε δυνατοί, γεροί, να συνεχίσουμε να είμαστε μια οικογένεια όπως είμαστε όλα αυτά τα χρόνια και σαν διοίκηση και σαν αθλήτριες. Εγώ θέλω να πω ότι φέτος η ομάδα με τη βοήθεια της διοίκησης έχει κάνει ένα τεράστιο βήμα. Έχουν έρθει στην ομάδα πάρα πολύ σπουδαίες αθλήτριες, με πολύ βαρύ βιογραφικό, πάρα πολύ ταλαντούχες. Δουλέψαμε πάρα πολύ όλο το καλοκαίρι ώστε να μπορέσουμε να βρούμε και να καταφέρουμε να φέρουμε αυτές τις αθλήτριες εδώ. Γιατί το έχω ξαναπεί και άλλη φορά ότι πρωταρχικός μας στόχος εμάς, πέρα από το να φέρουμε καλές αθλήτριες, είναι να φέρουμε και καλά παιδιά στην ομάδα. Και οι συστάσεις για αυτά τα κορίτσια είναι τρομερές. Δεν μπορούμε πλέον να κρύψουμε ότι πρωταρχικός στόχος της ομάδας είναι να καταφέρουμε να μπούμε στα play-off. Θέλουμε να είμαστε μονίμως ψηλά στη βαθμολογία και από εκεί και πέρα ό,τι περισσότερο μπορέσουμε να διεκδικήσουμε. Κοιτάξτε, έχουν φύγει δύο πάρα πολύ δυνατές ομάδες, αλλά αυτό άνοιξε την όρεξη σε πάρα πολλές ομάδες που υπάρχουν στην κατηγορία. Και μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή στην κατηγορία μπορεί να μην είναι ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, αλλά υπάρχουν εξίσου ιστορικές και δυνατές ομάδες στον χώρο του γυναικείου βόλεϊ. Δηλαδή, δεν μπορεί κανένας να παραβλέψει το ΖΑΟΝ, δεν μπορεί κανένας να παραβλέψει την Άρτεμις Κορυδαλλού, τον Πανιόνιο. Είναι ομάδες οι οποίες είναι πάρα, πάρα πολύ δυνατές. Και φυσικά η ΑΕΚ που δείχνει ότι θέλει να πρωταγωνιστήσει και να καταφέρει και αυτή κάποια στιγμή να βγει στη μεγάλη κατηγορία. Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της ομάδας. Η διοίκηση έχει δουλέψει πάρα πολύ όλο το καλοκαίρι, έτσι ώστε να μπορέσουμε να θωρακίσουμε όλο αυτό το πράγμα και κάθε χρόνο εμείς προσπαθούμε να κάνουμε και ένα σκαλοπάτι. Εύχομαι και θέλω να πιστεύω ότι φέτος ήρθε η ώρα να κάνουμε και εμείς το δικό μας μεγάλο σκαλοπάτι. Κοιτάξτε, όντως, μεγάλη δύναμη του ΑΟΛ είναι ο κόσμος του. Δεν υπάρχει πουθενά σε κανένα γήπεδο της Ελλάδος να γίνεται γυναικείο πρωτάθλημα βόλεϊ, είτε αυτό λέγεται βόλεϊ λίγκ είτε λέγεται pre-λίγκ, και να μαζεύει τόσο πολύ κόσμο. Εμείς αυτό το έχουμε καταφέρει και το έχουμε κερδίσει και τους ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ όλους αυτούς τους ανθρώπους. Θα κάνουμε τα πάντα για να τους κρατήσουμε δίπλα μας. Και γι' αυτό έχουμε πάρει και έχουμε ντύσει την ομάδα με τόσο καλές αθλήτριες. Και σίγουρα θέλουμε να έρθει πολύ περισσότερος κόσμος στο γήπεδο, γιατί αυτό βοηθάει και εμάς και συγχρόνως βοηθάει και τις αθλήτριες ώστε να είναι πιο αγωνιστικές μέσα στο γήπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε στήσει, πιστεύω, πολύ καλά την ομάδα φέτος. Είναι μια χρονιά στην οποία θα παιχτεί ωραίο βολέι. Φεύγοντας δύο μεγάλες ομάδες, όπως σας είπε και ο coach πριν, πιστεύω ότι θα δούμε πολύ ωραίο βολέι. Ο κόσμος, που είναι πολύ σημαντικό για μας, που θα είναι στο γήπεδο, θέλουμε να πάρει ένα πολύ όμορφο θέαμα. Και όλο αυτό το πράγμα στηρίζεται στη δουλειά που έχουμε κάνει όλοι μαζί. Είμαστε μια ομάδα που είμαστε οικογένεια. Όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούμε για το καλύτερο κάθε χρόνο. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ πριν ξεκινήσει και στους χορηγούς μας που θα είναι πάλι δίπλα μας φέτος και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μας, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα από όλα αυτά που έχουμε κάνει ως τώρα. Ξέρω ότι η χρονιά που έρχεται θα είναι δύσκολη, αλλά εμάς μας αρέσουν τα δύσκολα. Ο στόχος μας είναι να πλασταριστούμε αμέσως στην πρώτη τετράδα και να διεκδικήσουμε αυτό που είναι όνειρο όλης της πόλης, να ανεβούμε στη Volley League. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά πιστεύοντας και στη δουλειά που γίνεται και στο προπονητικό team, αλλά και στα μέλη της διοίκησης που είναι δίπλα μου και αγωνιζόμαστε κάθε χρόνο για πολλά πράγματα, φέτος πιστεύω θα είναι μια πολύ όμορφη χρονιά και θα περάσουμε τέλεια. Κοιτάξτε, αυτό κάθε χρόνο το δουλεύουμε 2-3 μήνες πριν. Φέτος κάναμε το ίδιο πάλι. Ήταν πολύ σημαντικό ότι ήρθαμε κοντά με αθλήτρες υψηλού επίπεδου και καταφέραμε στο τελείωμα να μπορέσουμε να φέρουμε αυτές τις αθλήτριες. Δεν σας κρύβω ότι σε όλο αυτό που γίνεται κάθε χρόνο είναι πολύ δύσκολο να έρθουν αθλήτριες υψηλού επίπεδου στην επαρχία.
Αλλά επειδή έχουμε οργανωθεί πολύ καλά τα τελευταία 2 χρόνια, πιστεύω, χρόνο με το χρόνο θα βλέπετε σπουδαία πράγματα στο γήπεδο από υψηλό επίπεδο αθλήτριας. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλα τα κορίτσια που μας εμπιστευτήκαν και ήρθαν φέτος και όλα τα κορίτσια που θα είναι στο team φέτος της ομάδος, έτσι, γιατί είναι πολύ σημαντικό για μας. We'll be right back.